με τα ασφαλιστικά, ό,τι παρεμβάσεις και να γίνανε. Κάτι ρωτούσα τον κύριο Βέτα, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή. Είναι το θέμα με τις συντάξεις. Ο κύριος Κατρούγκαλος λέει και ξαναλέει ότι δεν θα δείτε μειώσεις στις συντάξεις. Όμως βλέπουμε μειώσεις στις συντάξεις. Δηλαδή το ξέρουμε από τους συγγενείς μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, που πάνε στα ATM και είναι μειωμένη σύνταξη. Τι γίνεται? Δεσμευθήκαμε για την μη μείωση των κύριων συντάξεων. Αυτό κάναμε στο μεγάλο του κομμάτι. Καλά, αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να διασφαλίσουμε ότι, και σε κύριες συντάξεις έχουν δει. Αν μιλάτε για τη συσφορά του 6%. Ναι, αλλά. Εντάξει, δεν ήταν αυτή. Αυτό νομίζω είναι περίθαλψη, οπότε είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, σε αυτήν την κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε η συμφωνία τότε και σε εκείνη την ατμόσφαιρα, προσπαθήσαμε να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε. Νομίζω ήταν σημαντικό το να σωθούν οι κύριες συντάξεις και σας είπα το μεγάλο κομμάτι των επικουρικών συντάξεων. Νομίζω ότι όποιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, θα μιλήσει βεβαίως κυρία Μπακογιάννη αργότερα για την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που αφορούσε το κομμάτι των επικουρικών συντάξεων. Νομίζω ότι εάν σήμερα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την υιοθέτηση, τότε θα είχαμε πολύ σημαντικές μειώσεις έως και εξάλληψη των επικουρικών. Αλλά βλέπουμε και κάνουμε εννοώντας πως αυτή είναι μια κατάσταση που προφανώς θα θέλουμε να διορθώσουμε και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε εάν. Θα βγει ο Υπουργός αργότερα. Οι μειώσεις επικουρικές είναι παραπάνω από ό,τι είχε δηλώσει και ο Υπουργός. Λοιπόν, κύριε Μπακογιάννη, εγώ αναρωτιέμαι τι θα πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έχοντας όλο αυτό τον καμβά και με το σποτάκι που βγάλατε σκάτος για τα ψέματα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία διαφορετικά? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα πει ψέματα, καταρχήν. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι, εμείς δεν είμαστε Τσίπρας. Και δεν πρόκειται να πούμε ψέματα και δεν πρόκειται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανέβει στη Θεσσαλονίκη και να τάξει λαγούς με πετραχίλια. Κοιτάξτε, είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Είναι 1,5 χρόνος. Δηλαδή, όσο και να ξεχνάμε σε αυτόν τον τόπο, τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη του κυρίου Τσίπρα τις θυμούνται όλοι. Εγώ είδα ανθρώπους, ειλικρινά, που μου έλεγε ότι εγώ τώρα θέλω να μου γυρίσουν το μεροκάματο. Είδα ανθρώπους ο οποίος μου είπε ότι εγώ θέλω να μου δώσει τη 13η σύνταξη. Δικαιούμαι τη 13η σύνταξή μου, τη θέλω. Και όταν κατέβαινα στις γειτονιές της Αθήνας και έκανα αυτή τον αγώνα το Γενάρη, είπε ο κόσμος και το καταλάβαινα. Ένας κόσμος κουρασμένος από την κρίση, χτυπημένος, αυτό. Όπως έρχεται κάποιος και σου λέει, παιδί μου, θα στα δώσω όλα. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Βέτας, που είναι και καθόλου σε όλα του μετρημένος και αξιοπρεπής, και λέει, ξέρετε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, συμφωνούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κανένας ηθελημένα δεν πάει να κόψει συντάξεις. Άρα τι θα αλλά πει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή, τι θα κάνει διαφορετικά η Νέα Δημοκρατία πάνω θα σας πω. Καταρχήν να κάνουμε λίγο υπομονή και να αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τα εξαγγείλει. Να μην με βγαίνω εγώ. Θα σας πω μερικές βασικές αρχές. Η Νέα Δημοκρατία βασικά πιστεύει ότι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα είναι να ξαναυπάρξουν επενδύσεις και να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα. Εντάξει. Ανάπτυξη στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να υπάρξει. Απόδειξη ότι μπαίνουμε στο. Τελειώσαμε το τρίτο τρίμηνο ύφεσης. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η οποία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα σε όλη την αγορά ότι προς Θεού μην επιχειρήστε. Έχουμε κάποιους υπουργούς οι οποίοι αντιμάχονται την υπογραφή τους. Για παράδειγμα. Σκουρλέτης. Παράδειγμα. Όχι ΔΕΗ, όχι το φυσικό αέριο των Αζέρων, όχι το ένα, όχι το άλλο, 1,5 χρόνο καθυστέρηση στην επένδυση απάνω στη Χαλκιδική και ούτω καθεξής. Πώς το λένε, Δρίτσας. Θυμάστε τα δράματα με την Κόσκο. Μέχρι το παραπέντε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού για να μπορέσει να πάρει μπροστά αυτή η ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν ότι από τον πιο μικρό επιχειρηματία του περιπτέρου μέχρι τον πιο μεγάλο επιχειρηματία, ξέρω εγώ, τον Παπαστράτο στην αυτή, όλοι αντιμετωπίζουν μια εχθρική κυβέρνηση, μια γραφειοκρατία εχθρική, η οποία σαν να τους τιμωρεί γιατί επιχειρούν. Και από εκεί και πέρα, δεν λέω το αυτονόητο, ότι η φορολογία έχει φτάσει πλέον στο να είναι συνέτερο στο κράτος στο 50% της δράσης σου της επιχειρηματικής. Αυτό δεν στέκεται, κύριε. Είναι πάρα πολύ απλό. Καλά. Δεν υπάρχει στο χώρα στον κόσμο. Το πήγαμε επειδή ήταν λίγο παρακάτω. Το παρακάτω εσείς το είχατε θεσπίσει. Μα βεβαίως, ένα από τα προβλήματα κατά τη γνώμη μου, πραγματικά σας το λέω και νομίζω ότι η κυρία Κατσίμη που με ξέρει έτσι αρκετά χρόνια που τα λέω, τα έλεγα και επί προηγούμενης κυβερνήσεως εγώ, ότι η φορολογία αυτή είναι λάθος.
Η φορολογία αυτή δεν φέρνει έσοδα στο κράτος. Θεωρώ λοιπόν ότι έκαναν τελείως λάθος τη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση έπρεπε να πάει στο θέμα της φορολογίας. Όχι στο να καθυστερούν σήμερα τα 15 προαπαιτούμενα, να έχουμε κάνει μόνο 1,5, να έρθει πάλι η δόση με καθυστέρηση 6 μηνών ή 5 μηνών, να πηγαίνει αυτός ο ατυχής ο κύριος Τσακαλώτος στην Ευρώπη και να τρώει ξύλο, γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλήματα δηλαδή, και να έχουμε μία μόνιμη καθυστέρηση. Περικοπές, τι θα για να μην μου κάνετε τη συνήθεια ερώτηση η οποία λέει ναι. ότι θα κάνετε απολύσεις. Η απάντησή μου είναι όχι, δεν θα κάνουμε απολύσεις. Ναι, λίπος που υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Και δεν θα κάνουμε απολύσεις, διότι αυτή τη στιγμή το κράτος έχει ελλείψεις. Έτσι, βασικές ελλείψεις σε τομείς. Θα ιεραρχήσουμε όμως τις ανάγκες και θα υπάρξει κινητικότητα. Διότι ανάμεσα στο να προσλάβω μία καθαρίστρια καθόλου σημαντική, αλλά όταν μπορώ να την κάνω τη δουλειά με πολλούς τρόπους, και να προσλάβω ένα γιατρό ή μία νοσηλεύτρια στην εντατική, θα ιεραρχήσω τους στόχους μου. Ανάμεσα στο να προσλάβω 180 άνθρωπους στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, θα ιεραρχήσω τους στόχους μου και θα πω ότι ναι, τους χρειάζομαι και στη Βουλή. Πάντα χρειάζομαι κόσμο. Αλλά βρε παιδί μου, όταν έχεις τέτοιου είδους ανάγκες όπως στην υγεία και στην παιδεία, ιεράρχησε τους στόχους σου και πες ότι δεν μου χρειάζεται ο κυπουρός κάπου. Ναι. Αυτό τα γίνεται. Τα ίδια θα σήμερα. Είναι. Εγώ... Δηλαδή, δεν θα γίνουν περικοπές. Όχι, όχι. Χρήματα, ένα... Δηλαδή, τι κυπουρό πάρεις, είτε νοσηλευτή, τα χρήματα τα ίδια. Όχι, με συγχωρείτε. Εδώ μιλάμε για το κοινωνικό σύνολο. Εδώ μιλάμε για τις ανάγκες του κόσμου. Ναι, έτσι, αν κάνετε μια βόλτα. Θα βρείτε εσείς τα χρήματα. Εμείς έχουμε. Θα σας τα πούμε λεπτομερώς. Έχουμε μια Θεσσαλονίκη μπροστά μας, την οποία θα το ακούσετε λεπτομερώς. Δεν υπάρχουν μαγικές και εύκολες λύσεις. Αυτές τις είχε ο κύριος Τσίπρας. Όταν εξήγελε. Πριν τις τελευταίες εκλογές. Και τις τελευταίες. Σεπτέμβριο εδώ ήμασταν. Αυτό θυμόμουν τώρα, το παράλληλο πρόγραμμα. Δεν το ξεχάσατε το παράλληλο πρόγραμμα. Είχα βαρεθεί να τα ακούω. Καλά, το ψηφίσανε στην Ολομέλεια της Βουλής. Το παράλληλο λέμε. Το παράλληλο. Όχι το μνημόνιο, το όχι, παράλληλο. Όχι, το μνημόνιο το ψηφίσατε κι εσείς. Για το παράλληλο λέμε. Τι έκανα, έπρεπε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Τι αφήναμε να φύγει. Όταν έφυγε το 40%. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Ναι. Όταν έφυγε το 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα βρισκόταν στην κυριολεξία στο παραπέντε να φύγει από την Ευρώπη. Δεν υπήρχε επιλογή για μας. Ανάμεσα στο ένα και στο άλλο κακό, το ένα ήταν καταστροφή και το άλλο ήταν εξαιρετικά μεγάλο κακό. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι. Πάμε στον κύριο. Για να δώσουμε την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να μας λέει ότι ψηφίσαμε. Να δούμε λίγο και τα δημοσιονομικά, κύριε Βέτα. Βάλτε μαζί λίγο την απάντηση σας και τα δημοσιονομικά. Α, και πέστε μου και μία ερώτηση, να προσθέσω μία ερώτηση. Γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, φαντάζομαι θα το είδατε κι εσείς, ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα είναι μηδενικές οι επικουρικές. Λόγω του ότι. Οι εφημερίδες σήμερα. Λόγω του ότι πάει η αναδρομική παρακράτηση. Εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή από τις μειωμένες επικουρικές, οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Θα ρωτήσετε και κάτι άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια που τον έχετε, γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος ανήκει στους υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνουν με την αντιπολίτευση στην τηλεόραση, βγαίνουν μόνοι τους. Μήπως μπορείτε να ρωτήσετε σε ποιο κανάλι ήταν η μαύρη ανασφάλιστη δημοσιογράφη για τους οποίους μίλησε. Καλά, εντάξει, θα τα πούμε. Κύριε Βέτα, για να μην σας διακόψουμε, πάμε γρήγορα στο Δήμαρχο Καλαμάτα, στον κύριο Παναγιώτη Νίκα. Θέλω μια απάντηση. Τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά, γιατί έχουμε το θέμα με την υστέρηση στα έσοδα. Λέει το Οικονομικό Επιτελείο ότι δεν μπήκε ο ΕΜΦΙΑ η πρώτη δόση νωρίτερα, από ότι αυτή είναι η τρύπα που εντοπίζεται. Αλλά ήδη από το φόρο εισοδήματος υπάρχει υστέρηση. Λοιπόν. Να απαντήσω πρώτα λέγοντας το εξής, ότι η λύση ενός προβλήματος εξαρτάται κυρίως από το ίδιο το πρόβλημα. Για να απαντήσω στην κυρία Πακονιά λέγοντας το εξής, γιατί πρόσεξα τις κουβέντες σας. Είπατε, βρήκατε κόσμο, συζητήσατε μαζί τους και σας είπαν να μας επιστρέψετε τους μισθούς μας. Ποιος τους πήρε, κυρία Πακονιά? Από ποιους? Ζητούσαν από εμάς να επιστρέψουν τους μισθούς τους. Ποιος τους πήρε? Εσείς το υποσχεθήκατε. Πάρει. Όχι, αφήστε τι είπαμε εμείς. Πώς θα το αφήσω? Είπατε λοιπόν να μας επιστρέψετε. Σας είπαν να μας επιστρέψετε την 10η. Ναι. Ακριβώς η λέξη. Την 13η σύνταξη. Ποιος την πήρε? Ποιος την πήρε? Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό πάω θέλετε να πείτε. Εσείς δεν υποσχεθήκατε ότι θα πληρώσετε. Εγώ βλέπω τα λόγια σας. Εσείς απαντώ δεν υποσχεθήκατε, κύριε Βέντα. Εσείς δεν κοκκινίζετε αυτή τη στιγμή. Τώρα να μιλήσω. Δηλαδή, όταν τον βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ του είπα δεν μπορώ να το κάνω. Διότι έπρεπε να ακολουθήσω ένα πρόβλημα. Εσείς δεν κοκκινίζετε που του δώσατε μια ψεύτικη ελπίδα. Πάμε λοιπόν στην κουβέντα που κάνατε. Θέσατε μερικά ζητήματα για το ότι εμείς σαμποτάρουμε και τορπιλίζουμε τις επενδύσεις. Ναι. Σαμποτάρουμε και τορπιλίζουμε μία άποψη που λέει ότι για παράδειγμα το 17% της ΔΕΗ θέλουμε να το μεταφέρουμε από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας, Ελληνικής Περιουσίας, Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό είναι μια απόφασή μας. Από αυτό θα κερδίσει ο ελληνικός λαός. Έχετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πώς θα αξιοποιηθεί, κυρία Βέντα, το 17% στο Ταμείο Αξιοποίησης. Το θέμα της αξιοποίησης, το Ταμείο μάλλον, περιλαμβάνει ή έχει σκοπό να αναλύσω τις εξής επενδύσεις. Υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχουν μάλλον δέκα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν χωράει η συζήτηση αυτό. Σωστό. Υπάρχουν όμως και εταιρείες. Με συγχωρείτε, έχουν... πού κατεγράφετε στον νόμο τον οποίο ψηφίσατε ότι υπάρχουν δέκα εθνικής ασφάλειας. Ψηφίσατε ένα νόμο ο οποίος για 99 χρόνια δίνει το σύνολο της περιουσίας και δεν εξαιρεί τίποτα εκτός από τα δάση. Και απορώ πως δεν γνωρίζετε πως σήμερα γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα με ένα επιτελείο πραγματογνωμών, το οποίο επιτελείο δίνει γαλλικό και το οποίο αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται πως ακριβώς και ποιες εταιρείες θα μπουν μέσα. Αυτό το ξέρει το μικρό παιδί σήμερα. Όποιος ανοίξει το πρώτο μπλοκ και μέσα, το απορώ πως δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Κύριε Παγκογιάννη, μην θυμώνετε αν δεν ξέρετε κάτι. Όχι, δεν γνωρίζετε καθόλου. Και κάνετε κουβέντες υψηλού επίπεδου. Εσείς εκνευρίζεστε πολύ. Μην εκνευρίζεστε. Απορώ που δεν το ακούστε. Θέλω να απαντήσω. Δεν μπορεί να ψηφίζετε και να το αρνείστε. Δεν ξέρω τι δεν γνωρίζετε. Εγώ οφείλω να απαντήσω αυτά που είπατε. Πάμε λοιπόν και στο κομμάτι των Αζέρων για τη ΔΕΣΦΑ. Ναι. Είναι κακό λοιπόν να. Ή μάλλον είναι καλό να ενημερώσω την κυρία Μπακογιάννη, πως ξέρει ότι οι εξελίξεις τελευταίες αφορούν μια πολύ σημαντική αύξηση του τιμολογίου από εκείνη τη συμφωνία στους τελικούς καταναλωτές. Το θέλετε? Ούτε αυτό το ξέρετε. Περιμένω λοιπόν, να σας απαντήσω. Μα δεν το ξέρω, πρώτα απ' όλα σταματήστε να προσβάλλετε τους συνομιλητές. Όχι, δεν είναι κακό να μην ξέρει. Ενδεχομένως είστε νέος σε αυτή την προσπάθεια. Δεν τους προσβάλλουμε. Δεν είναι κακό να δεν προσβάλλουμε τον συνομιλητή μας. Εγώ δεν συνηθίζω να προσβάλλω τον συνομιλητή. Αφήστε να συνεχίσω, αφού με διακόπτετε. Κύριε Βέντα, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Να συνεχίσω. Δεν μπορώ να έρθω στην Ελλάδα. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Που είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε. Και αμέσως μετά για να απαντήσουμε μετά, τέλος πάντων. Στον για, κύριο Βέτα, τι γνωρίζουμε. Να καταλαβαίνω και θα μας φωτίσει για τα υπόλοιπα. Να καταλαβαίνω και τη λεθεατή στη λέτε, οπότε πρέπει ένας να μιλάτε χωριστά. Λοιπόν, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εδώ επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κύριε Βέτα, συγγνώμη που σας διακόψαμε, αλλά δεν έχει νόημα. Οι ειδήσεις πρέπει να είναι ακριβώς στην ώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο χρόνος σε εσάς. Ωραία. Άκουσα την κυρία Παγκογιάννη πριν από λίγο είχε πει πως για την επιχειρηματικότητα κάποια πράγματα και χθες βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι ο πρόεδρος ανέφερε 60 φορές τη λέξη διαφάνεια και 2-3 φορές τη λέξη φόρος, ενώ δηλαδή πως η φορολογία είναι πολύ σημαντικό εμπόδιο πολλές φορές στο να αναπτυχθεί μια εταιρεία και η επιχειρηματικότητα η ίδια, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το μέγεθος του πρόεδρου και τη εταιρεία βεβαίω, ο οποίο ανέφερε, όπω σα είπα, τη λέξη διαφάνεια. Αυτό που σήμερα λείπει από αυτή τη χώρα και εννοώ την επιχειρηματικότητά τη, είναι οι ίσοι κανόνε, οι ίσοι όροι, η διαφάνεια, η δημοκρατία και νομίζω τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια η επιχειρηματικότητα στη χώρα αυτή δεν τα έχει βρει αυτά τα πράγματα. Τώρα τα έχει βρει. Νομίζω ότι, όχι, δεν εννοώ πω αμέσω μπορεί να ανακάμψει κάτι ή να έρθει στη σωστή του διάσταση. Λέω όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον η επιχειρηματικότητα δεν βοηθήθηκε από αυτές τις πολιτικές. Δηλαδή τώρα με τις τηλεοπτικές άδειες είναι θέλετε, ένα πρώτο βήμα, λέτε, όχι, για όχι, να αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα, θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Ναι. Μιλώ για τον άνθρωπο ο οποίος βάζει τα λεφτά του και επιχειρεί. Δεν μιλώ για ένα δημόσιο αγαθό. Η διαχείριση ενός δημοσίου αγαθού είναι άλλη υπόθεση. Διέπεται από άλλους νόμους και κανόνες. Δεν διέπεται από τους νόμους της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Έτσι είναι ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Επισήμανα επίσης το εξής. Υπάρχει μια ρητορική της Νέας Δημοκρατίας η οποία εξομοιώνει την θέληση του ΣΥΡΙΖΑ να προσλάβει στο παρελθόν κάποιες καθαρίστριες με τη γενική θεώρηση ότι όλοι λύσει. Όχι. Κύριε Παγκογιάννη, εμείς προσπαθήσαμε μετά από 6 χρόνια μνημονίου να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
με διαγωνισμούς να προσλάβουμε τον επόμενο καιρό έναν εξαιρετικά σημαντικό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων, νοσηλευτικών υπαλλήλων και ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία μας. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι σε εξέλιξη αυτός ο διαγωνισμός. Ξέρουμε πως τα πράγματα δεν διορθώνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, λέω ότι δεν μπορεί κανείς να βάλει τις απολύσεις του κ. Μητσοτάκη όταν ήταν υπουργός στο δημόσιο και βεβαίως τις απολύσεις που θα έρθουν αν ποτέ έρχονταν και στην εξουσία. Γιατί μπορεί να το κρύβεται εύκολα αυτό, μπορεί να κρύβεται πίσω από μια μείωση δαπανών. Όμως η μείωση δαπανών έχει μείωση θέσεων εργασίας. Ο κόσμος το ξέρει. Ο κόσμος, ο οποίος σήμερα έχει σχέση εργασίας τέτοια, όπου έχει στο μυαλό ότι μπορεί κάποια στιγμή η πολιτική σας να τον διώξει, να τον πάει σπίτι του, να ξέρετε, θα σταθεί απέναντί σας. Δεν έχει να κάνει αν τον προστατεύω εγώ ή όχι. Δεν έχει να κάνει αυτό αν εγώ θέλω να φύγει ή όχι. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου άποψη, αλλά έχει να κάνει καθαρά με την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ξεκάθαρη. Είναι ήδη εφαρμοσμένη από τον κύριο Μητσοτάκη όταν ήταν υπουργός. Άρα φανταστείτε τι μπορεί να περιμένει όταν ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός. Δώστε μας μια απάντηση για τα δημοσιονομικά, γιατί εδώ με την υστέρηση εσόδων μπορεί αυτό να πυροδοτήσει πολιτικές εξέλιξεις. Ακούστε, η υστέρηση εσόδων μπορεί να οφείλεται στον ένα ή στον άλλο λόγο και μπορεί να οφείλεται και στη μη καταβολή ακόμη της πρώτης δόσης του ένφια. Γιατί δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλεόνασμα που ξεπερνάει κατά 2,6 δις τον στόχο μας. Γιατί λέει η αγορά είναι, είναι ένα μαξιλάρι στους επιχειρηματίες. Μισό λεπτό. Η υποδόση, το μεγάλο κομμάτι της υποδόσης θα πάει στα υψηπρόθεσμα. Το μεγάλο κομμάτι της δόσης μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, εκεί επίσης θα κατευθυνθεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προγραμματισμός αποπληρωμής αυτών των αναμήνα αυτών των υψηπρόθεσμων. Εγώ δεν είπα πως τα πράγματα είναι εύκολα. Έχω δηλώσει βεβαίως δημόσια πως υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν μπορεί πλέον να πληρώσει και δεν θα πληρώσει. Έχει μπει στην άκρη. Δεν μπορεί πλέον να πληρώσει. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το δούμε. Είσαστε εντός των στόχων που έχετε βάλει? Γιατί αυτό αναρωτιόμαστε. Ή αναγκαστικά. Σας έδωσα ένα στοιχείο πριν που αφορά και τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, το πρώτο 7μηνο, δεν κάνω λάθος, το πρώτο 8μηνο. Και με βάση το πλεόνασμα που σας είπα, νομίζω πως είμαστε καλά. Κύριε Βέντα, εάν εννοείται πως θα. Αν υπήρχε περίπτωση να ενεργοποιηθεί ο κόφτης, αυτό εννοείται. Φυσικά. Όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί. Και νομίζω ότι... Για τις άδειες, πείτε μας ένα σχόλιο, δώστε μας ένα σχόλιο. Το λέει αυτό και το. Να απαντήσει πρώτα η κυρία Μπακογιάννη και μετά να πιάσουμε τις άδειες, γιατί είναι άλλο θέμα. Γιατί μετά δεν θα γίνεται. Να ξεκαθαρίσω στον κύριο Βέτα ότι εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο σημαίνει. Εσείς απολύεται, όχι, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία κάνουμε. Εσείς απολύεται. Κύριε Βέτα, πρώτον, όταν εγώ λέω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, η διαφορά μας είναι ότι εγώ έχω την αξιοπιστία η οποία λέει ότι όταν εξαγγέλλω κάτι το υλοποιώ. Και δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς εξαγγείλατε 70 πράγματα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν κάνατε απολύτως τίποτα, κάνατε ακριβώς το αντίθετο, μην κρίνετε εξιδίων. Εμείς λοιπόν συγκεκριμένα, να τελειώσω. Στην κυβέρνηση, πολλά από αυτά που είχατε εξαγγείλει δεν τα έχετε κάνει. Ένα λεπτό. Τα ζάπια κτλ. Όλοι το έχουν αυτό το παρελθόν. Κυρία Κατσίμη, αντιλαμβάνομαι την επιχειρηματολογία σας. Πριν όμως να θυμίσω ότι εμείς όταν παραδώσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδώσαμε την Ελλάδα σε μια μικρή μεν, αλλά ανάπτυξη. Ήτανε οι δείκτες θετικοί. Σήμερα θα κλείσουμε το Γενάρη 2 χρόνια μετά και έχουμε ένα χρόνο βαθιάς ύφεσης, ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο δεν ήταν αναγκαίο και τους Έλληνες να πληρώνουν το λογαριασμό της περίφημης σκληρής διαπραγμάτευσης, την οποία υπερηφάνως ακόμα επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία ήταν μια διαπραγμάτευση μαϊμού, μας έφερε εκεί που μας έφερε. Τώρα για τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά. Τώρα, αν ο κύριος Βέτας θεωρεί ότι ζει σε μια υγιή οικονομία, είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ να το διορθώσω αυτό. Αλλά η πραγματικότητα όμως διαψεύδει καθημερινά την κυβέρνηση. Καθημερινά. Τα στοιχεία των εσόδων, τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι άνθρωποι τους οποίους χρωστάει το κράτος που έχουν πεταχτεί στον αέρα οι οφειλές του ελληνικού δημοσίου. Η κατάσταση η οποία υπάρχει, διαγωνισμό, κάνουμε ένα διαγωνισμό για την υγεία, προσπαθούμε, το ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη, ναι, το ξέρω. Ότι είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για ανθρώπους, γιατρούς κτλ. Το ξέρω. Ζήσαμε τον κύριο Πολάκη και την αντικειμενικότητα με την οποία παρενέβη για να κρίνει την Επιτροπή. Τα είδαμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως το μεταξύ
Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι αυτή την οποία βιώνουν σήμερα το πρωί όλοι, είτε οι εργαζόμενοι είτε οι ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία. Άρα το να λέμε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε καλές προθέσεις, δεν αμφιβάλλω, όλοι καλές προθέσεις έχουμε. Απλώς το, η διαφορά μας είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε αλήθειες και άνθρωποι που δεν λένε. Επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βέτας, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα του ταμείου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ένα υπερταμείο. Εγώ τότε είχα βγει στα κεραμίδια στη Βουλή. Και είχα βγει στα κεραμίδια διότι είχα πλήρως αντιληφθεί τι πάει να γίνει. Και όταν η Νέα Δημοκρατία φώναζε, εμείς είμαστε φιλελεύθεροι. Είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έκανε καμία. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί μέχρι του να πας να δώσεις ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού κράτους με μοναδική εξαίρεση τα δάση σε ένα υπερταμείο για το οποίο σήμερα συζητάμε και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί λέει θα είναι Γάλλος και όχι Γερμανός ο επικεφαλής και θα είναι Αυστριακός το νούμερο 2 και δεν ξέρω τι άλλο, διάολος τρίβολος το νούμερο 3. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι οποίοι για 99 χρόνια θα διαφεντεύουν όπως εκείνοι αποφασίσουν την περιουσία του ελληνικού κράτους, αυτό καμία φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί. Και τι να το ανατρέψετε τώρα, κυρία Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, αυτό είναι υπογεγραμμένο πλέον σήμερα. Άρα... δεν είναι εύκολο. Όχι, όχι, εγώ δεν έρχομαι να πω ότι. Κοιτάξτε, ακούστε. Οι κυβερνήσεις έχουν τις ευθύνες τους και έχουν και τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι τα 9 δισεκατομμύρια τα οποία λέγαμε πριν. Τα οποία πληρώνει σήμερα ο Έλληνας φορολογούμενος. Εάν έχουμε φτάσει σε μια τρελή φορολογία η οποία σταματάει την επιχειρηματικότητα, διότι άκουσα ότι το πρόβλημα του να ανοίξει σήμερα ένα μαγαζί στην Ελλάδα ή μια βιοτεχνία είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι πρόβλημα. Η γραφειοκρατία είναι πρόβλημα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν στους επιχειρηματίες. Όταν έχεις να πληρώσεις το 50% φόρους, δεν ανοίγεις μαγαζί στην Ελλάδα. Πας και το κάνεις αλλού. Έχετε πει και συγκεκριμένα εσείς, αλλά και το κόμμα σας, ότι όταν θα γίνετε κυβέρνηση, αυτός ο νόμος για τις άδειες που ψηφίστηκε και με όλη αυτή τη διαδικασία με την οποία εσείς διαφωνείτε, τελείωσε. Και θα δώσετε κι άλλες άδειες για άλλα κανάλια. Πώς θα γίνει αυτό όταν έχουν πληρώσει κάποιοι 50, 60, 70 εκατομμύρια? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρως αντιληφθεί ότι αυτή η όλη η ιστορία η οποία ξεκίνησε ως ένα πανηγύρι επικοινωνιακό όπου κλείσαμε τους πλούσιους μέσα, τους κακούς καναλάρχες, τους βάλαμε να πληρώσουν και ζήτω είμαστε ο περίφημος τρομερός ΣΥΡΙΖΑ, έχει γυρίσει μπούμερα. Και έχει γυρίσει μπούμεραγκ γιατί υπάρχουν βασικά προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Πρόβλημα πρώτο, το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ρητά, και δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος καθηγητής συνταγματολόγος, και ένας απλός φοιτητής, άμα διαβάσει το Σύνταγμα, και καλό τους συναδέλφους να το διαβάσουν, λέει ότι τις άδειες, τις τηλεοπτικές, τις δίνει το ΕΣΟΡΟΥ. Τελεία. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Άρα, όταν δεν τις δίνει το ΕΣΟΡΟΥ, και τις δίνει ο κύριος Παπάς, με όποια διαδικασία άρα επιλέγει. Άρα για σας είναι άκυρες οι άδειες που έχουν δοθεί. Όχι, περιμένω να τελειώσω. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντισυνταγματικότητα, έχει παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας θα αποφασίσει. Άρα έχουμε μία εκκρεμότητα, η οποία ονομάζεται Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο μπορεί ή να επιβεβαιώσει και να με βγάλει εμένα λάθος, στη δική μου ερμηνεία, ή να θεωρήσει πραγματικά αυτό που εγώ πιστεύω, ότι δεν μπορεί να νομικός να αποφασίσει. Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει, λέμε τώρα. Ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, το ερώτημα το οποίο τίθεται και στο οποίο δεν έχει απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί 4 άδειες. Γιατί 4. Αυτό είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να το αποφασίσει. Αλλά πολιτικά πρέπει να το απαντήσει. Γιατί ολιγοπόλιο. Από πού ως πού ολιγοπόλιο. Εντάξει, ο κυβερνητικός, τον ξέρετε κύριε Μπακογιάννη, είναι ότι με 4 άδειες μπορεί να σταθούν τα μαγαζιά αυτά στην αγορά. Ελάτε τώρα. Μπορούν τα μαγαζιά να κρατηθούν με 72 εκατομμύρια ή 75 εκατομμύρια και δεν μπορούν με παραπάνω άδειες. Κύριε Μπακογιάννη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πώς πείτε μας εσείς λοιπόν, όχι, ένα λεπτό να τελειώσω. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα των 4 αδειών είχε ένα και μοναδικό στόχο. Να υπάρξει ολιγοπόλιο, εύκολα ελεγμένο και ταυτόχρονα να μπει στην αγορά η διαπλοκή, η αριστερή.
Γιατί τώρα λοιπόν, μισό λεπτό, θα ελέγχεται και θα μπορεί να ποδηγευτηθεί ο Όμιλος Αλαφούζου, ο Σκάι για παράδειγμα. Γιατί δεν μου λέτε να σας πω ευθέως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Να θυμίσω, τι σημαίνει διαπλοκή. Διαπλοκή σημαίνει οι σχέσεις οικονομικές με την πολιτική εξουσία με μέσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σωστά. Μας εκβιάζανε, μας πιέζανε, μας κάνανε εμάς τους πολιτικούς για να μπορέσουν να έχουν εκείνοι οικονομικά ωφέλη. Συμφωνούμε σε αυτό. Επειδή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ο εφευρέτης της λέξης διαπλοκή, ξέρω πολύ καλά τι εννοούσε. Λοιπόν, το λέει όμως και ο Μπαμπινιώτης. Τι έγινε η προσπάθεια στο μεταξύ να πατάξουμε τη διαπλοκή. Επιτυχής ανεπιτυχής, επιτυχής ανεπιτυχής, ό,τι θέλετε. Ένα από τα βήματα που είχαμε κάνει μπροστά ήταν ότι στο Σύνταγμα η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών είχε συμφωνήσει ότι για να φύγει από πάνω μας η δυνατότητα πίεσης θα αποφασίζει για τις τηλεοπτικές άδειες του ΕΣΟΥΡΟΥ. Έτσι, ναι, ήταν ναι, μία απάντηση στη διαπλοκή. Δύο ιδιοκτησίες που είναι η Όμιλος Αλαφούζου και η δεύτερη ιδιοκτησία που είναι Όμιλος Κυριακού. Αυτές οι δύο, γιατί δεν ξέρουμε για Μαρινάκη και Καλογρίτσα, θα τις δούμε στην πορεία. Πιστεύετε ότι αυτοί θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία από την κυβέρνηση? Δεν ακούσατε τι σας είπα. Παρακαλώ. Ένα κανάλι δικό του ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε τον κύριο Καλογρίτσα να πάρει την άδεια, έβαλε την Τράπεζα Αττικής που είναι η μόνη μη συστημική τράπεζα να του δώσει την εγγυητική και αυτή τη στιγμή έχει πέσει ο μισός ΣΥΡΙΖΑ απάνω στο να καταφέρει να βρει τα λεφτά μαζί με τον κύριο Καλογρίτσα έτσι ώστε να γίνει ένα κανάλι το οποίο να υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, δηλαδή σας λέω κάτι το οποίο δεν ξέρατε μέχρι τώρα. Υπάρχει ένας άνθρωπος σε καφενείο στην Ελλάδα που δεν το ξέρει? Να απαντήσει συνολικά, δυστυχώς, γιατί δεν έχουμε άλλο. Να απαντήσει και σε κάτι άλλο. Οι 2.000 εργαζόμενοι, διότι εδώ πέρα είναι συγκεκριμένο πράγμα, είναι 2.000 εργαζόμενοι, τους οποίους η κυβέρνηση παρεμβαίνει σε ιδιωτικό σταθμό, σε ιδιωτική επιχείρηση και την κλείνει. Το ερώτημα το οποίο πρέπει να φαντάζουμε να έχει απασχολήσει το ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις αυτών των ανθρώπων. Όταν η αποζημίωση είναι ιερή για τον εργαζόμενο, να συμφωνήσουμε σε αυτό, έτσι. Είναι δυνατόν αυτοί οι εργαζόμενοι να βγουν να πέσει μαύρο ανάλογο με το μαύρο το άλλο? Κύριε Παγκογιάννη, δεν ζει και η γιαγιά μου για να μου πει πώς περίπου θα βλέπετε το τοπίο αυτή τη στιγμή το τηλεοπτικό. Καλά, εμείς είμαστε κακοί άνθρωποι. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε παρεδώσει με τους καλούς επιχειρηματίες. Αλήθεια, τι γνώμη έχετε για τον καλό επιχειρηματία, ο οποίος έπαιρνε δάνεια 15 εκατομμυρίων τουλάχιστον με αέρα? Ήταν ένας καλός επιχειρηματίας. Σε ποιον αναφέρεστε, κύριε Βέτα? Σε αυτόν που μίλησε στη Βουλή. Γιατί δεν αναφέρετε ονόματα, κύριε Βέτα? Δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν θυμάστε. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω. Μιλάτε για τον κύριο Ψυχάρη. Μιλάτε για τον κύριο Ψυχάρη, όπου θυμάμαι ένα κόκκινο πρωτοσέλιδο των νέων. Μα για όνομα του εδώ. Θυμάμαι, κύριε Βέτα. Λοιπόν, απορώ λοιπόν πραγματικά πώς δεν βγήκατε τότε στα κάγκελα. Γιατί αυτός ο κύριος δεν δημιουργούσε αθέμητο ανταγωνισμό έναντι των υπολείπων επιχειρηματιών που ήταν στο τηλεοπτικό πεδίο? Ένα ερώτημα. Δεύτερον, πόσο περήφανοι μπορεί να αισθάνεστε όταν πετάξετε εδώ πέρα ένα βράδυ, κλείσατε την ΕΡ και πετάξετε 2.500, πόσοι ήταν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. 2.600. Τότε πού ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στα κάγκελα, δεν ήταν? Γιατί δεν ερώτηση ρωτάτε. Τρίτη. Εγώ εσάς ρωτώ. Εσείς βάλετε την υπογραφή σας. Την έβαλε ο κύριος. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πόσο περήφανοι μπορεί να αισθάνεστε, κυρία Μπακογιάννη, όταν 4 άνθρωποι δίνουν μια προσφορά 246 εκατομμυρίων ευρώ? Απ' τη μια είναι η άποψη και η πρόταση του επιχειρηματία. Και το προηγούμενο διάστημα δώσατε την Τίτζια με 18 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, αγορά συχνοτήτων της χώρας. Εσείς αυτή την επιχειρηματική σχέση κράτους επιχειρηματιών την κρίνετε επιτυχημένη στη βάση του, στην οικονομική βάση μόνο? Στην ηθική αφήστε το. Αλλά στην οικονομική κέρδισε το ελληνικό κράτος. Από αυτό λέω 246 εκατομμύρια, 4 άνθρωποι σε 3 μέρες. Μια ζωή, η δημόσια περιουσία, η δημόσια συχνότητα, 18 εκατομμύρια. Στους ίδιους ανθρώπους, στα 6 κανάλια που πουλάγαν τις συχνότητες και τα προϊόντα τα τηλεοπτικά. Κύριε Μπακογιάννη, σας αγκαλώ πραγματικά για το ηθικό κομμάτι. Κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Ένα εξαιρετικά μεγάλο λάθος.
Αυτό είναι ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Κύριε Βέτα, αυτό τους... είναι ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και αυτά έχω να πω. Πείτε για τους εργαζόμενους τώρα στα δύο. Καταλάβατε, οι εργαζόμενοι. Ταμπακέρες... Πάμε οι εργαζόμενοι τώρα. Περί της ταμπακέρας, κύριε Βέτα. Να την ταμπακέρα. Ελάτε. Κρατάω γραμμή την ταμπακέρα. Ελάτε. Προφανώς δεν με ξέρετε καλά. Περί της ταμπακέρας. Εγώ είπα διάφορα πράγματα. Μήπως έχετε μια απάντηση σε αυτά που είπα. Για τους εργαζόμενους, παρακαλώ. Πάμε λοιπόν, ανέφερε κύριε Παγκογιάννη 2.000 εργαζόμενους. Ναι, και δεν είναι μόνο, είναι και άλλοι, είναι και στα άλλα κανάλια. Εγώ μπορεί να αλλάξει τον αριθμό αυτή τη στιγμή, μπορεί να τον αλλάξει αν θέλετε. Είναι δύο. Δεν έχω ιδέα. Είναι οι εργαζόμενοι. Όσα διαβάζω, λέω. Εργάζονται. Δεν έχω κανάλι εγώ δικό μου. Οι οποίες κλείνουν. Ακούστε. Αυτό λέμε. Ακούστε. Τώρα και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε με, να σας πω τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Καταρχήν αυτοί ήταν ασφαλισμένοι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι. Δεν ήταν μαύρη εργασία, ήταν ασφαλισμένοι, πληρώνονταν εισφορές και τα λοιπά και φόροι. Δεν ξέρω ακριβώς αυτή τη στιγμή να σας πω το εξής. Μισό λεπτό. Μας φαίνεται πολύ δύσκολη θέση. Θα ρίξουν έξω όλο το. Δεν ξέρω τι δύσκολη θέση. Αφήστε να απαντήσω. Παρακαλώ. Αφήστε να απαντήσω. Να δούμε καταρχήν. Να δούμε λοιπόν καταρχήν. Να σας ξανακαλέσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να έχετε μία ώρα. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά το απολαμβάνω. Απλά πρέπει να δούμε ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν ασφαλισμένοι, τι είδους ασφαλίσεις είχαν, τι είδους σύμβαση εργασίας είχαν. Παρόλα αυτά. Θα χάσει τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Τώρα πάω σε αυτό. Μην με διακόπτετε. Παρόλα αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι οι τέσσερις σταθμοί, έτσι όπως είναι στο νομοσχέδιο, υποχρεωμένοι να απασχολήσουν μίνιμουμ 400 ανθρώπους, νομίζω ότι είναι μπροστά στους σταθμούς αυτούς να δημιουργήσουν, μπροστά τους δηλαδή, να δημιουργήσουν σοβαρές και βιώσιμες επιχειρήσεις, να απορροφήσουν γιατί είναι εξειδικευμένο προσωπικό, δεν είναι προσωπικό το οποίο μπορείς εύκολα να το βρεις στην αγορά. Έτσι, και νομίζω ότι αν χρειαστεί και όπου χρειαστεί αυτή η κυβέρνηση, έχοντας δώσει σαφή παραδείγματα ίδια συμπεριφοράς και στην περίπτωση άλλων εταιριών και άλλων περιπτώσεων όπου άνθρωποι βρέθηκαν ενδεχομένως στον δρόμο, θα είναι εκεί. Ωραία. Γιατί πάντα είναι εκεί αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το οποίο μας λέει ο κύριος Βέτας είναι ότι τη φροντίδα που είχαν οι εργαζόμενοι στην ηλεκτραγορά που έκλεισε, τη φροντίδα που είχαν από όλες τις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι που κλείσανε, θα έχουν και οι εργαζόμενοι στα κανάλια. Διότι φαντάζομαι ότι έχει καταλάβει ότι δεν διατάσσεται. Αν το ερμηνεύετε έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ευπρόσδεκτοι πάντα εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Είσαστε πολύ ωραίο ζευγάρι. Είχαμε έντονη συζήτηση για να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα μας. Λοιπόν, καλή σας.